500 περίπου απόγονοι από όλη την Ελλάδα των Γεροντιανών και συγκεκριμένα από Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Τρίκαλα, Θήβα, Αθήνα, Σαλαμίνα, Σάμο, Λέρο, Αμοργό, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Κο, Ρόδο, Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο και βέβαια από την Ελβετία και την Γερμανία παραβρέθηκαν στο τρίτο Πανγεροντιανό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην εστία της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα. Ανταμώσανε και πάλι στην εστία από όπου ξεκίνησαν τα Πανγεροντιανά Συμπόσια τον Μάιο του 2009. Ήταν η τρίτη πανελλαδική συνάντηση των απανταχού γεροντιανών. Ο Διδυμαίος Απόλλων, σε συνεργασία με τους ερευνητές, μέλη του Συλλόγου, με ιστορικούς ακαδημαϊκούς, συνεχίζει την διοργάνωση των συμποσίων τόσο για τη χαρά και τη συγκίνηση του ανταμώματος, όσο και για την εμβάθυνση σε όλες τις πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Για το φετινό συμπόσιο επιλέχθηκε η περίοδο του 1919-1922 και τα δραματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον πατρογονικό γέροντα στη Μικρά Ασία και τις μαύρες μέρες του Ξεριζωμού, οι οποίες στην περίπτωση του χωριού του γέροντα, των διδήμων όπως λέγονται σήμερα, κράτησαν μήνες. Έγκριτες ιστορικές αναλύσεις, ανέκδοτες προσωπικές μαρτυρίες, σπάνιες πληροφορίες από το αρχείο του Συλλόγου, στοιχεία προσωπικής έρευνας συνθέτουν την μεγάλη συγκίνηση και την μελέτη της ιστορίας μας που παρουσιάστηκε αυτό το διήμερο. Εν τω μεταξύ, πολυπληθής ήταν η αντιπροσωπεία από την ΚΟ. Εκ μέρους των ΚΟΟΝ μίλησαν ο Ματθαίος Καζαμίας και η Πάτρα. Εν τω μεταξύ, τιμήθηκε την πρώτη μέρα της εκδήλωσης για την ηρωική πράξη του να διασώσει, καταφέρνοντας να φτάσει κολυμπώντας τη Σάμο και να καλέσει τα ελληνικά πλοία να διασώσουν τους γεροντιανούς που είχαν αποκλειστεί στο νησάκι της Παναγιάς, ο Παναγιώτης Μπρουζούλης, απόγονος του Ηρόδοτου, Παξιμάδης, όπως τον έλεγαν τότε. Πολλά καπάνη, τώρα θα καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου του Γιάννη Μπιντιάκο να αποδώσει την πλακέτα την τιμητική με όλο τις ευχαριστίες στον γιο του Ηρόδοτου, τον Παναγιώτη Ηρόδοτου Μπρουζούλη ή Παξιμάδη, ο οποίος σας λέω ότι ενδεχομένως αν δεν είχε πάει και αν δεν είχε καμία στεγράφεια, η μισή από εμάς να μην υπήρχε. Λέω τώρα. Παρακαλώ. Ακούγοντας για πρώτη φορά την αναφορά στον Ηρόδοτο από το Γέροντα, συνειδητοποίησα ότι οι πραγματικοί ήρωες είναι συνήθως εκείνοι που δεν μνημονεύονται σε θορυβώδεις εκδηλώσεις και πομπόδεις πανηγυρικούς, αλλά στις αφηγήσεις των απλών ανθρώπων, στις αποσπερίδες που διηγούνται οι παλιοί στους νέους, τις χαρές και τα βάσανα της ζωής που έζησαν. Στο δάκρυ που ποτίζει την νοσταλγία, στη στιχοπλακιά που υμνεί τη γενναιότητα. Εκεί συνάντησα τον Ηρόδοτο. Το αρχαιοελληνικό όνομά του ταυτίστηκε μέσα μου με την ιστορία και τις καταβολές μου. Η Πάτρα, η ξαδέρφη, η αγαπημένη του πατέρα μου του Γιαννακού, ανιψιά του πάπου μου του Πέτρου, ευτυχώς κράτησε στη μνήμη της και τη στιχοπλακιά, αλλά και με τη διήγησή της μίλησε για τον Ηρόδοτο και την Ρώμη της Ρωμιοσύνης που κατοίκησε την Ιωνία. Αυτή την ίδια που έφεραν μαζί τους για να ριζώσει στις νέες πατρίδες, όπως ήταν η ΚΟΣ. Ήρθε ο Κρίστο Γέροντα, ήταν Σαββάτο βράδυ, με 400 άλογα, με δύναμη μεγάλη. Ήρθαν και ξεπεζέψανε μπροστά στον Άι Γιάννη. Και ρωτάς ο Κρίς, πού είναι ο Γιάννης του Σπανού, να πάει να τον, φέρετε δυο λόγια να του πούμε. Πού είναι τα γυναικόπαιδα, πού τα έχετε κρυμμένα, γιατί αν δεν τα φέρετε, με γκάζι θα καείτε. Αυτά μόνο ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να θέλετε. Ουσιαστικά όμως αναφέρεται σε πραγματικά ονόματα. Ο Γιάννης του Σπανού, λέτε, ήταν το πρωτοπαλίκαρο και μάλιστα νομίζω τον εγδάρανε, τον σκοτώσανε, ναι. Ναι, ο Ηρόδοτος μου λέει η μαμά μου και όταν περούσε από το σπίτι μας, χαρές που του έκανε. Αυτός τους έσωσε όταν πήγανε μετά που έγινε το κακό πια η καταστροφή που... Και περιμέναν τα πλοία να αυτούν να τους παραλάβουν. Πήγανε μείνει οι άνθρωποι, δεν ξέρεις τι κατάστη κακό, τι μου έλεγε εμένα η μητέρα μου τότε. Λοιπόν, και μικρό κορίτσι, πήγανε στο νησάκι της Παναγιάς.
Και από εκεί ο Μπρουζούλης ο Ηρόδοτος, χάρη στην δική του αυταπάρνηση, να το πούμε, στην ανδρεία του, αυτό το νεαρό παιδί, λεγόταν και Παξιμάδη σε παρένθεση κάπου έτσι. Παρατσούκνη που είχαν. Μάλλον, ναι, ναι, μα μου το λέγει Παξιμάδη. Ναι. Ο Ηρόδοτος ο Μπρουζούλης πήγε στην απέναντι Ακτήλε, που ήταν η λιμάνι του Γέροντα, Καρακούγια το λέγανε, πώς το λέγανε, και κολυμπώντας νύχτα πήγε εκεί. Κολυμπώντας, μπήκε στην Ακτή. Όχι, στην Ακτή μπήκε στην μετά. Mm-hmm. Περπάτησε, πήγε απέναντι στη Σάμο και πάλι κολυμπώντας πήγε στη Σάμο και ζήτησε τη βοήθεια. Και στείλανε μετά τα πλοία για να τους πάρουν πια. Κακήν κακό. Πώς μπήκανε μέσα, η γιαγιά έριχνε τα παιδιά το ένα και ευτυχώς λέει βρεθήκαν όλοι. Έριχνε τα παιδιά. Δεν σώθηκαν όμως κι άλλοι, γιατί ήταν δύο τα πλοία, όπως μου λέγει η μάνα μου, και το ένα. Το ένα πήγανε, ναι, 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 έλεγε ότι το άλλο πλοίο, λέει, πήγε από τη Σμύρνη και δεν σωθήκαν οι άνθρωποι. Τα στραφήκαν αυτό όμως, το πλοίο τους σωθήκανε και το οφείλουν, αν ζουν σήμερα και τα παιδιά στα εγγόνια τους, το οφείλουν σε αυτήν, στον Ηρόδοτο. Ήρθανε απευθείας κόμματα με το πλοίο ή πήγανε, πήγανε στη Σάμο. Πήγανε στη Σάμο λίγο και μετά ο θείος τους, αυτός ο Γεωργέλης, αδερφός του παππούζου, τους πήρε εκεί πέρα για να τους βοηθήσει, αλλά εμένα η γιαγιά μου έλεγε καλύτερα εμένα με στη Σάμο. Πάντα είσαι εδώ. Ναι. Δεν ξέρω όλο όμως. Πόσο ξέρεις εδώ πέρα. Είπα και χθες. Η Πάντα είναι και αυτό δεν κάνει τη μία εκτός των γράφων, όπως άλλο το πρόγραμμα που δεν είχε συμβεί. Έχω, η Πάντα είναι με ό,τι οθόρετη έχω έτσι, με ό,τι γνώση έχω περί του θέματος, την αναγνωρίζω σαν την πιο φανατική γεροντιανή στην Ελλάδα. Την τον αγαπάει. Όταν τον αγαπάει, όμως ζήνει του γέροντα. Πέρα στο λεφτά που που είναι τώρα μπροστά στους απογόνους των μικροσυντών. Και η μητέρα μου ήταν από το Γέροντα. Και συνέχεια μου ήταν από το Γέροντα. Αυτό το τρόπο δεν το ξέρω όλο. Ό,τι ξέρω το πω. Ήρθος ο Χρήστος Γέροντα. Ήταν τετάρτη βράδυ. Με 400 άλογα με δύναμη μεγάλη. Ήρθαν και ξεπεζέψανε μπροστά στον Άι Γιάννη. Βλέπουν σημαία γαλανή και γαλανό κοντάρι. Και ρωτάει ο Σουκρής, πού είναι ο Γιάννης ο σπανός, να πάει να τον ευρείτε, να τον εφέρετε, δύο λόγια να του πούμε. Πού είναι τα γυναικόπαιδα, πού τα έχετε κρυμμένα, γιατί αν δεν τα φέρετε, με γκάζι θα καείτε. Μπορώ, συγκινούμε αυτό το λέω. Σας ευχαριστώ θερμά που θα με ακούσετε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συλλόγου και τον αγαπητό φίλο και τον διοργανωτή των Αριστοκή των Ακότσα. Γιατί για μισό λεπτό είναι ιδιαίτερα σε έναν που σε ξέρω πόσο δουλειά σα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας μεταφέρω από ένα μικρό χαιρετισμό τις ευχές και τις ευλογίες που ξεβασμετά τον τερμολίτη μας Κόπη Ενισίδου κυρίου κύριου Ναθαναήλ, από το οποίο συγχαίρει το Σύλλογο Παναθηναϊκό και από τη ιδιαίτερα τον Αριστογείτονα Κότσα, τον οποίο έχει γνωρίσει θετικό. Τη δραματική έξοδο του 1922 των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ονομάζομαι Μαθαίος Καζανίας του Πλανήτη της Χρυσάνθης, το γένος εκ μικρός Αθανασίου Διπλού του Γεωργίου και της Χρυσάφος και της Αφροδίτης Δρόσου του Δημοστέντη και της Γραμματικής, το γένος Αντωνίου Γιαϊτζή από την Κότη στο Θεκανήσο. Από μικρό παιδί είχα ακούσματα από τους αυτόπτες μάρτυρες για τον γέροντα, το χωριό τους και το τι είδαν και τράβηξαν τις ημέρες της καταστροφής της Μύρνης τον Αύγουστο 1922. Είδαν τα έσκη των Τούρκων, το αιματοκύλισμα, τους βανδαλισμούς, τους βιασμούς, τα βασανιστήρια, τις φωτιές, την καταστροφή της αιματοβαμμένης Μύρνης. Ιδού πως περιγράφει ο θείος του Στέλιος Δρόσος του Δημοστέδη, για τον οποίο συγκινήθηκα πριν πάρα πολύ όταν το άκουσα, από το μεγάλο αδερφό της γιαγιάς μου Αφροδίτης Δρόσου Διπλού. Τα γυναικόπαιδα ούλιαζαν και έτρεχαν στο άγνωστο για να σωθούν. Όπου φύγει, φύγει στα Καρύπια, οπουδήποτε άλλο,
Τραγικές καταστάσεις, φοβερές εικόνες. Οι Τούρκοι άρχισαν να σφάζουν και να σκοτώνουν, να καίνε σπίτια και να κλέβουν τα υπάρχοντά μας. Ζούσαμε στιγμές φρίκης. Να φανταστείτε πείνα δεν αισθανόμασταν από το πόνο που είχαμε στην ψυχή μας. Στέλιος Δρόσος από το βήμα της Σκόπιο 2000 στο βιβλίο του Κυριάκου Χονδρού «Η Μικρά Ασία των Δωδεκανησίων». Είδαν τον Άγιο πλέον Χρυσόστομο Σμύρνης αλυσοδεμένο χειροπόδαρα να τον σέρνει άλογο στα σοκάκια της Μύρνης. Η προγιαγιά μου, γραμματική Δρόσου, σύζυγος Δημοσθένη και θυγατέρα του Αντωνίου Γιαϊτζή, με τα πέντε παιδιά της, Χίρα, προσπαθούσε να σωθεί από τη λύσα των Τούρκων. Έχοντας την αγκαλιά της τα παιδιά της, κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι ο γιος της Μίτσος είχε ξεφύγει από την αγκαλιά της. Βρέθηκε τρεις μέρες μετά από τον θείο του Σταμάτη Δρόσο στην προκυμαία της Μύρνης, όταν ήταν έτοιμοι να μπουν στα πλεούμενα, να τον κρατάει από το χεράκι μία κυρία Εβραία. Για να σωθούν εκείνοι και τα υπόλοιπα παιδιά της από τις ορδές των Τούρκων, μπήκαν μέσα σε τάφους στο κημητήριο της Μύρνης. Η κατάσταση ήταν χαώδης. Μπήκαν στη σειρά για να μπουν στα πλοία που ήταν αναγραμμένα στην προκυμαία της Μύρνης και έβλεπαν τους συμμάχους μας να χτυπούν με ρόπαλα τα χέρια αυτών που προσπαθούσαν να ανεβούν στα πλοία. Άλλοι τα κατάφεραν και ανέβαιναν στα πλοία και άλλους τους έβλεπαν να πνίγονται στα ματωμένα νερά της Μύρνης. Ήταν τυχεροί και ανέβηκαν στο πλοίο υπό αντίξωες συνθήκες με την ψυχή στο στόμα, όπως μου έλεγαν. Έφτασαν στη Σάμο και μέρες μετά στην Κό και συγκεκριμένα στο χωριό Πυλή, όπου και κατοίκησαν αρχίζοντας τη ζωή τους από την αρχή. Ο παππούς μου Αθανάσιος Γεωργίου Διπλός ήταν ευγνώμων στο Ναΐμι, στο Εθνάκι Ελευθέριο Βενιζέλο, που με τη συνθήκη της Λοζάνης έδωσε το δικαίωμα της ανταλλαγής στους ομήρους, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος, ο οποίος ήταν στη φυλακή με τσουβαλένιο παντελόνι για πολύ καιρό και επίκειτο η κρεμάτα του από τους Τούρκους επειδή διάβαζε ελληνική εφημερίδα. Και αν μου επιτρέπετε για μισό δευτερόλεπτο, ο παππούς μου είχε βγάλει το στολαρχείο της Μύρνης, είχε λάβει μέρος στη μάχη του Στράους Έφεπρος Λοχίας υπό τα διαταγάς του ενίσχυου στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα. Θέλω να συμπληρώσω και τούτο χρόνια αργότερα, ανήμερα την 28η Οκτωβρίου του 40, συνελήφθη από τους Ιταλούς κατακτητές στο πυλί της Κό και φυλακίστηκε στο κοτσιτραμέντο στη Ρόδο, επειδή ήταν Έλληνη πήγος. Η αδελφή του παππού μου, Τερψυχώρη Διπλού, συνελήφθη από τους Τούρκους, οι οποίοι την βασάνισαν, την εξευτέλισαν και την έσαιρναν στους δρόμους της Μύρνης εμόφυτη. Δεν έφταναν αυτά τα βασανιστήρια, το τέλος της ήταν μαρτυρικό. Την έθαψαν ζωντανή μαζί με τα παιδιά της, αφήνοντας το ματωβαμένο κεφάλι της επάνω από το χώμα. Η ειδική ικανοποίηση των γεροντιανών της ΣΚΟ ήταν η προσπόνηση ξενοκουρούτιδες, όπως τους αποκαλούσαν τα πρώτα χρόνια. Όταν όμως είδαν την αξία τους, την εργατικότητα, την τιμιότητά τους, την οικοκυρισύνη τους και το πάθος της ψυχής τους, κατάλαβαν το λάθος τους. Τους συμβούλευαν να κάνουν πάντα το καλό και να προσφέρουν αγάπη στον συνανθρωπό τους. Οι Μικρασιάτες όλοι και οι Γεροντιανοί βεβαίως έφεραν στην Ελλάδα τον πολιτισμό τους, τις τέχνες και τα γράμματα. Εν κατακλείδη σας διαβεβαιώ ότι είμαι υπερήφανος που κατάγομαι εκ μητρός από τον Γέροντα, τον οποίο έχω επισκεφθεί και προσκύνησα τα Άγια Χώματά του, καθώς επίσης και για όλους τους παππούδες μου και τους παππούδες μου, Αθανάσιο Διπλό του Γεωργίου και της Χρυσάφος και Αφροδίτη Δρόσου του Δημοσθένη και της Γραμματικής στο Γένος Αντωνίου Γιαϊτζή. Συγχαίρω θερμότατα όλους τους συντελεστές της για την πραγματοποίηση του Τρίτου Συμποσίου των Γεροντιανών και ιδιαίτερα στον αγαπητό φίλο Αριστογείτονα Κότσα. Εύχομαι το συνέδριο αυτά ως ελάχιστος φόρος τιμής να διεξάγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ένα εξ αυτών το επόμενο να διεξαρθεί στον Γέροντα. Σας ευχαριστώ θερμά που